για την Άνοιξη 2013. Τώρα όμως ήρθαμε στα δικά μας και στον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής για αυτήν την εβδομάδα, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Απόστολο Γαϊτάνη, πλαστικό χειρουργό. Να τον καλησπερίσω αμέσως τώρα. Τι μας κάνετε, γιατρέ μου? Καλό σας μεσημέρι. Καλά λέμε, σας κάνω και όμορφα σας κάνω, μα θέλετε. Για να φοράμε τα ωραία ρούχα που δείχνετε, οι γυναίκες εσείς πρέπει να έχετε είδες και ανάλογο. Είναι αδύνατα κορμιά εκείνα. Εντάξει, δεν είναι τόσο χυμώδες όσο μας κάνετε εσείς και θέλουμε κι εμείς να είμαστε θηλυκά. Εμείς θέλουμε τις γραμμές της αρμονίας, αυτό που ικανοποιεί την κάθε γυναίκα, ότι αισθάνεται αυτή άνετα και όπως αισθάνεται και όπως θέλει το σώμα. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε, και όπως προείπα, για τις επεμβατικές πλέον μεθόδους της πλαστικής χειρουργικής, ανόρθωση στήθους, αύξηση στήθους, λιποαναρρωφήσεις. Προλαβαίνουμε κάτι να κάνουμε? Θα πούμε βασικά. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Από πού να είναι, από το στήθος, ας πούμε. Από πάνω κατέβουμε προς τα κάτω. Από κάτω προς τα κάτω. Το στήθος, η αυξητική στήθος και η ανόρθωση στήθους είναι επεμβάσεις που αυτή την περίοδο είναι αρκετά δημοφιλείς, γιατί οι γυναίκες ετοιμάζονται να βγουν στην παραλία, να φορέσουν τα μπικίνι τους και να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Πολλές ρωτάνε αν, γιατρέ, προλαβαίνω. Λόγω μήπως, ας πούμε, υπάρχει αυτό το φούσκωμα που λένε, οι εκχυμώσεις ή κάτι. Βεβαίως. Και ρωτάνε, προλαβαίνω να κάνω τα μπάνια μου το καλοκαίρι, αν μέσα στον Ιούνιο κάνω μια αυξητική επέμβαση στήθους? Η απάντηση είναι ότι προλαβαίνουν. Η επέμβαση γίνεται μέσα σε μία μισή ώρα. Γίνεται με ολική αναισθησία τοπική. Με ολική. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται με ολική αναισθησία. Στις περισσότερες περιπτώσεις γυρνάνε σπίτι τους την ίδια μέρα, ξεκουράζονται για μερικές μέρες και μπορούν μετά από περίπου 2 με 3 εβδομάδες ακόμα να κάνουν και μπάνιο στη θάλασσα, να πάνε και στην παραλία. Βέβαια, πολύ. Το πρώτο καλοκαίρι πρέπει να προσέχουν να βάζουν λίγο αντιλιακό και να προσέχουν. Λίγο και πολύ. Εμείς οι γυναίκες αντιλιακό βάζουμε στάνταρ, δεν το συζητάμε παντού. Εκεί δεν θα μας βρείτε και σύμφωνες. Μπράβο, πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά ότι θα φαίνεται, είναι λίγο. Χρειάζεται κάτι στην αρχή? Βεβαίως. Η άλλη μια ερώτηση που κάνουν, όπως πολύ σωστά θέσατε, είναι, γιατρέ, θέλω φυσικό. Ναι. Θέλω να είναι το αποτέλεσμα φυσικό, η διαφορά να είναι φυσική, και γι' αυτό είναι βασικό να μιλήσουν με τον γιατρό τους, να συνεννοηθούν τι ακριβώς. Δεν είναι της μόδας και τα πολύ μεγάλα στήθη που βλέπουμε της μόδας. Δεν είναι, ίσως να είναι λίγο εξωπραγματικά, έτσι. Ναι. Που βλέπουμε και σε star, έτσι, του Hollywood. Είναι τα πολύ μεγάλα στήθη, μπορεί να είναι ωραία σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, αλλά ειδικά στην Ελλάδα οι γυναίκες δεν ζητάνε και τόσο μεγάλα στήθη. Δηλαδή ένα ή δύο κυρίως νούμερα πιο μεγάλα από το νούμερο που έχουν. Και εδώ βλέπουμε και μια αυξητική στήθος που μας στείλατε, που έχετε ήδη από πριν και μετά. Εδώ βλέπετε ένα τυπικό παράδειγμα μιας κοπέλας η οποία έχει λεπτό σώμα, έχει μικρό στήθος και θέλει περισσότερη αρμονία στο σώμα της και να βάλει τις καμπύλες. Θα μπορούσε να βάλει πιο πολύ και να έλεγε ότι εγώ δεν θέλω αυτό το μέγεθος που... π.χ. μου βάλετε, που είναι ένα κανονικό στιθάκι, ας πούμε. Θα μπορούσε να βάλει ένα 10 με 20% πιο μεγάλο. Ναι, αλλά και διάλεξε το συγκεκριμένο νούμερο, το συγκεκριμένο μέγεθος, το οποίο ταιριάζει στο σώμα της. Πιο βατό για το σώμα. Όταν διαλέγουμε το στήθος, ας πούμε, το πάμε, και εδώ βλέπουμε ένα άλλο, το πάμε ανάλογα με το σώμα και το πόσο αντέχει ο θώρακας. Το πάμε ανάλογα με τις υπόλοιπες αναλογίες. Ναι, μια αδύνατη κοπέλα δεν μπορεί να έχει τεράστιο στήθος. Με το θώρακα, με το πόσο χώρος υπάρχει στο ήδη υπάρχον στήθος. Έχει σημασία αν η γυναίκα έχει χάσει και έχει βάλει κιλά στα τα προηγούμενα χρόνια, εάν έχει κάνει παιδιά. Όλα αυτά έχουν σημασία για να αποφασίσουμε μαζί με τη γυναίκα το πόσο μεγάλη σιλικόνη μπορεί να μπει. Οι περισσότερες πάντως ξέρουν εκ των προτέρων. Είδαμε τώρα και τα δύο βίντεο. Να, εντάξει, αυτό είναι εδώ λίγο... βλέπετε μια άλλη αυξητική στήθος και βλέπετε ότι είναι μια κοπέλα η οποία. Ήταν και λίγο πιο πεσμένο τώρα. Ήταν λίγο πιο χαλαρό το στήθος της, επειδή έχει χάσει κιλά και βλέπετε πώς ένα ένθεμα. Αυτό τι νούμερο στήθος, πώς το λέμε, αυτό τι θα το λέγαμε ότι είναι νούμερο σε, γύρω στο 75 σε. 75 σε, ενώ τα άλλα ήταν λίγο πιο μικρά, 75 μπ. Όχι, όλα ήταν σε. Αυτό θα έλεγα ότι είναι, μπορεί να είναι και ντ. Σε προς ντ. Ενώ τα άλλα ήταν σε. Ήταν σε. Μεγάλη διαφορά. Εδώ βλέπετε ότι πάντα προσπαθούμε για φυσικό αποτέλεσμα και πάντα προσπαθούμε. Ναι, δεν είναι. Είναι φυσικότατο. Δηλαδή είναι, εντάξει, ωραίο, φυσικό, χωρίς υπερβολή. Χωρίς καμία υπερβολή. Όπως το είπατε. Η τομούλα γίνεται στην υπομάστιο πτυχή, η οποία είναι ακριβώς κάτω από το στήθος. Δεν πονάνε πάρα πολύ οι γυναίκες. Στις περισσότερες περιπτώσεις
παρακεταμόλη αντιμετωπίζει το. Ασπιρίνη, κάτι τέτοιο. Ασπιρίνη απαγορεύεται επειδή αραιώνει το αίμα μας, αλλά παρακεταμόλη, δηλαδή το ντεπών, το πονστάν, όλα αυτά. Μπράβο. Και εδώ άλλη μία. Εδώ τι είχαμε. Εδώ βλέπετε ότι έγινε ανόρθωση και αύξηση με σιλικόνη. Η τομή φαίνεται, όχι. Ναι, ανόρθωση και αύξηση. Στο αριστερό στήθος φαίνεται η. Από εκεί λίγο, Η τομούλα, ναι. Εδώ έχουμε και πιο μεγάλο εύρος στο κάπου. Εδώ ήταν πιο μεγάλο. Αλλά είχε κιόλας και το στήθος. Ναι, ναι. Εδώ διορθώσαμε την ασυμμετρία. Ναι, βλέπουμε ότι είχε ένα θέμα. Γενικά νομίζω ότι το σώμα μας έχει μια ασυμμετρία ή όχι σε όλους. Το σώμα μας έχει ασυμμετρία και το παρατηρούμε και στο πρόσωπό μας, το παρατηρούμε και στο υπόλοιπο σώμα μας. Ναι, υπάρχει ασυμμετρία. Εδώ βλέπετε μια ανόρθωση πάλι. Ναι, πάλι πολύ μεγάλη ανόρθωση. Διαφορά. Συνήθως οι γυναίκες αυτές διαμαρτύρονται ότι το στήθος είναι χαλαρωμένο, είναι πεσμένο, έχει υγρασία, δηλαδή πιάνει, έχει υγρασία κατά από το στήθος, δεν φοράνε τα ρούχα που θέλουν, τις ενοχλεί με το μαλλιό. Χρειαζόταν, ειδικά στην προκειμένη περίπτωση, χρειαζόταν πολύ πιο. Αλλά και όλες τις περιπτώσεις είδαμε. Ήταν λίγο ακραίες, δηλαδή το χρειαζόταν αυτό. Οι περισσότερες γυναίκες το χρονικό διάστημα που σκέφτονται πριν έρθουν στο γραφείο του πλαστικού χειρουργού είναι γύρω στα 3 χρόνια. Α, και εδώ. Εδώ και βλέπετε πάλι μια ανόρθωση. Βλέπετε ότι η γυναίκα αυτή βοηθιέται να φοράει τα ρούχα που θέλει, να κάνει το μπάνιο στη θάλασσα, έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Τώρα αυτό το στήθος της, το πριν, ήταν ας πούμε, είναι έτσι ή απλώς έγινε από τα, επειδή έχασε κιλά. Μεγάλο στήθος, μερικές εγκυμοσύνες και αυξομοίωση βάρους. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων. Τι ηλικίες έρχονται, δηλαδή κάποιες που έχουν γεννήσει, κάποιες πιο μικρές, τώρα που είναι πιο. Οι ηλικίες είναι οι κοπέλες που είναι γύρω στα 20, που έχουν μικρό στήθος και τις απασχολεί και θέλουν να το μεγαλώσουν. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει το πρώτο τους ή και δεύτερο παιδί γύρω στα 30-30 και. Καλύτερα να έχουν κάνει και τις εγκυμοσύνες και να έχουν να το κάνουν και μετά για να. Εξαρτάται αν η κοπέλα είναι 20 χρονών και έχει πρόβλημα και θέλει να το διορθώσει. Ναι. Και επειδή δεν ξέρει πότε ακριβώς θα κάνει τα παιδιά της, καλό να το κάνει. Αλλά αν έχει σκοπό να κάνει το παιδί της σε ένα χρόνο, εντάξει, τη συμβουλεύουμε να περιμένει. Λογικό είναι, λογικό. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Αυτή η αυξητική, ας πούμε, στήθους, η βελτίωση, η ανόρθωση, πόσα χρόνια κρατάει, φόρος ζωής. Η αυξητική στήθους είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει ημερομηνία λήξης, αλλά λέμε στις γυναίκες ότι μπορεί να χρειαστούν σε βάθος 5, 10, 15, 20 ετών να κάνουν μια άλλη επέμβαση, δηλαδή η σιλικόνη να χρειαστεί αλλαγή, η σιλικόνη να σκληρύνει. Αυτό που το βλέπουμε. Αυτό φαίνεται στην πορεία. Αυτό φαίνεται δηλαδή στην πορεία. Λες ότι να ξαναέρθουν, να ξαναεξεταστούν ή έρχονται έτσι και αλλιώς μία φορά το χρόνο και εξετάζονται στο γραφείο του πλαστικού χειρουργού και αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα που να έχει να κάνει ότι έχουν σκληρύνει λίγο οι σιλικόνες ή έχει. Υπάρχει χαλάρωση. Ορισμένες φορές υπάρχει φυσική χαλάρωση. Υπάρχει φυσική χαλάρωση. Μπορεί, ναι, δεν είναι σίγουρο, αλλά σίγουρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Αναλόγως και τι αυξομοιώσεις βάρους έχει κάνει η γυναίκα και αν έχει κάνει άλλες εγκυμοσύνες, το πόσο προσέχει. Πάντως δηλαδή μπορεί και φόρους ζωής. Θεωρητικά μπορεί και φόρους ζωής. Ναι, δεν έχει ημερομηνία λήξης, αρκεί να τσεκάρει το στήθος της μία φορά το χρόνο. Ναι, βέβαια. Έτσι, να ψηλαφά το στήθος της. Ναι. Όλο αυτό. Αυτά που τα ξέρουμε για όλες τις γυναίκες. Πάμε λοιπόν να πούμε τώρα. Έχουμε κλείσει για την αυξητική και ανόρθωση. Το κομμάτι του στήθους, ναι, νομίζω ότι το έχουμε. Πάμε λοιπόν πιο κάτω και να πούμε για την λιποαναρρόφηση. Που εδώ βλέπουμε πραγματικό, έτσι. Πραγματικό η γυναίκα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή, εντάξει. Συνήθως οι γυναίκες έχουν τοπική, ιδιαίτερα οι γυναίκες της Μεσογείου, οι Ελληνίδες, έχουν τοπική εναπόθεση λίπους στα ψωμάκια. Όταν λέμε ψωμάκια εννοούμε το πλάι του ποδιού, έχουν στη μέση και επίσης έχουν και στην εσωτερική πλευρά του γόνατος. Ναι, το βλέπουμε. Είναι κάτι που τις απασχολεί πολύ. Όσο περνάνε τα χρόνια προστίθεται και λίγο χαλάρωση και το ήδη πρόβλημα γίνεται χειρότερο. Το πρόβλημα. Και έρχονται στον πλαστικό χειρουργό και ζητάνε τη βοήθειά του. Και πόσο μπορεί αναλόγως με το καλούπι, ας πούμε, της γυναίκας, πόσο μπορεί να μπει. Είναι συγκεκριμένη η ποσότητα του λίπους που μπορεί να αφαιρεθεί. Πάλι το κουβεντιάζεις με τη γυναίκα στο ιατρείο όταν θα έρθει και θα της εξηγήσεις το τι βελτίωση μπορείς να της προσφέρεις. Ναι. Ναι. Είναι ανάλογα με το πόσο ανοιχτή είναι η λεκάνη μέχρι το κόκαλο, ας πούμε. Δεν πάει και πιο μέσα. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να πειράξουμε τη λεκάνη, αλλά μπορούμε το τοπικό πάχος το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό κομμάτι να το αφαιρέσουμε.
Η επέμβαση είναι, γίνεται με μικρή, πολύ μικρές τομούλες και αφαιρείται το λίπος και η γυναίκα έχει απλώς τοπικά λίγο πρίξιμο και λίγο μελάνιασμα για καμιά εβδομάδα μετά την επέμβαση. Μετά είναι εντάξει. Μπορεί να πάει και στην παραλία, δεν φαίνονται αυτές οι τομούλες ή φεύγουν και με το καιρό, ας πούμε. Οι τομούλες είναι πολύ μικρές. Και ένας κύριος εδώ λοιπόν. Και ένας κύριος, παρόλο που είναι σε καλή κατάσταση το σώμα του, βλέπετε ότι έχει λίγο τοπικό πάχος στη μέση. Ναι. Τον απασχολεί επειδή προσέχει την εμφάνιση του σώματός του. Και θέλει να πάρει τη βελτίωση. Ναι, εδώ τα λεγόμενα τα μπαλονάκια του. Ναι, στη μέση. Είναι επέμβαση και η λιπαναρρόφηση στη γυναίκα και η λιπαναρρόφηση στον άντρα. Είναι επέμβαση η οποία έρχεται η γυναίκα στην κλινική και φεύγει ή ο άντρας και φεύγει το ίδιο βράδυ. Χρειάζεται να λείψει από την εργασία για μερικές μέρες και μπορεί να πάει στην παραλία μετά από ακόμα και δύο εβδομάδες. Γιατί να λείψει από την εργασία? Για λόγους προφύλαξης. Λέμε συνήθως μια-δύο μέρες καλό είναι να μην πάει στην εργασία. Να μην κουνιέται πολύ δηλαδή. Ναι, να ξεκουραστεί, να φοράει μια ζώνη, έναν κορσέ. Και αυτό και στην περίπτωση της λιπαναρρόφησης ή μόνο των γλουτών ή μόνο για τη λιπαναρρόφηση? Σε όποια περιοχή και αν γίνει η λιπαναρρόφηση. Καλό είναι για λόγους προφύλαξης για μερικές μέρες να φοράει ένα ελαστικό επίδεσμο και να αποφύγει. Να κάνει βαριές δουλειές. Βέβαια, ξεκούραση για μερικές μέρες. Εντάξει, μέχρι να επανέλθει λίγο. Εντάξει, χειρουργείο είναι. Δεν μπορεί να. Μικρό χειρουργείο, αλλά είναι χειρουργείο. Αλλά είναι χειρουργείο. Αλλά είναι χειρουργείο. Και το αποτέλεσμα φαίνεται μετά από μια εβδομάδα. Δεν πονάει ιδιαίτερα. Δεν πονάει ιδιαίτερα. Με τα χαιρετικά, φαντάζομαι. Δεν πονάει ιδιαίτερα. Πάλι με ντεπών και ποντστάν και παρακεταμόλια αντιμετωπίζεται. Και εδώ πάλι. Και εδώ πάλι βλέπετε λιπαναρρόφηση σε κυλίτσα. Βλέπετε ότι. Δύσκολο έχω ακούσει. Είναι λίγο δύσκολη περιπτώσει δυσκολία σε σχέση με τα υπόλοιπα που είδαμε. Είναι λίγο πιο ευαίσθητη η κοιλιά και ενοχλεί και λίγο παραπάνω και του ασθενεί. Έχω ακούσει αυτό, ναι. Επειδή είναι λίγο πιο ευαίσθητη, αλλά εκεί πάλι μπορούμε να δώσουμε καλά αποτελέσματα και μπορούμε να βελτιώσουμε την εμφάνιση. Πολύ, πολύ, πολύ βελτιωμένη. Βλέπετε ότι η κυρία εδώ δεν είναι ότι έχει βάρος υπερβολικό, αλλά θέλει να φοράει τα ρούχα που της αρέσουν, και τα οποία είναι αρκετά στονά. Γιατί όχι. Και το τοπικό αυτό πάχος φαίνεται και την ενοχλεί. Γιατί όχι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Όταν θέλει μια κυρία να κάνει όλο της το πόδι, όπως είδαμε και προηγουμένως, και για τα γόνατα και για το εσωτερικό των μειών, δεν φεύγει χαλάρωση? Έτσι. Αυτό πρέπει. Άμα όμως είναι και μια χαλάρωση, γιατί. Αν η χαλάρωση είναι σημαντική, δεν φεύγει με τη λιπαναρρόφηση. Αν η χαλάρωση είναι μέτρια μπορεί να βοηθηθεί. Αυτό είναι απαραίτητο να έρθει στο γραφείο του πλαστικού χειρουργού να εξεταστεί για να μπορέσει ο πλαστικός χειρουργός να της πει αν είναι κατάλληλη για λιπαναρρόφηση. Α, γιατί υπάρχει και περιπτώσεις που δεν είναι κατάλληλες. Αν η χαλάρωση είναι πολύ σημαντική, δεν είναι κατάλληλη για λιπαναρρόφηση. Αυτό παίζει ρόλο ανάλογα με το νηστό, με το δέρμα, αν μπορεί να παίζει ρόλο, επανέλθει δηλαδή. Αν μπορεί να επανέλθει, κυρίως έχει να κάνει με το αν το δέρμα είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό μας το δείχνουν οι ραγάδες. Αν υπάρχουν ραγάδες, αυτό δείχνει ότι το δέρμα έχει ταλαιπωρηθεί από αυξομοιώσεις βάρους. Και αυτό δείχνει ότι το δέρμα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και ίσως και το δέρμα να μην είναι τόσο καλής ποιότητας. Υπάρχουν και δέρματα και δέρματα, έτσι δεν είναι? Άλλος έχει πιο χοντρό, πιο ανθεκτικό δέρμα, άλλος έχει πιο λεπτό, πιο αδύναμο δέρμα. Όλα αυτά αξιολογούνται και γι' αυτό είναι απαραίτητο να εξεταστεί η γυναίκα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ειδικά αν το πάχος είναι τοπικό, δηλαδή στο ψωμάκι, μπορεί η λιπαναρρόφηση να τη βοηθήσει. Ναι, στάνταρ μπορεί και γίνεται και πολύ ωραίο αποτέλεσμα από ό,τι είδαμε. Και καλό είναι οι γυναίκες να μην το αφήνουν. Δηλαδή, για πολύ μεγάλη ηλικία να έρχονται. Καλό δηλαδή, είναι όταν υπάρχει το πρόβλημα να το κάνουν, να βρίσκουν τη δυσκολία. Σε πιο μικρή, έτσι, όταν είναι στην αρχή το πρόβλημα, ας το πούμε έτσι, να μην το αφήνουν. Εντάξει, τώρα βέβαια υπάρχει και η κρίση, αλλά πιστεύω ότι όλοι μας και όλοι σας κάνετε και καλύτερες τιμές. Για να βοηθηθούν και να βοηθηθούμε γενικώς εμείς που θέλουμε να φαινόμαστε. Βέβαια. Και οι κύριοι βέβαια, γιατί είδαμε και τους κύριους, γιατί όχι, και εκείνοι έχουν άποψη. Εννοείται ότι λαμβάνουμε υπόψη και την κατάσταση με την οικονομική κρίση που μας ταλανίζει, αλλά πάντα τίποτα δεν γίνεται εις βάρος της ασφάλειας και εις βάρος της προσοχής και της ασφάλειας και να τηρούμε όλους τους κανόνες. Βέβαια. Ειδικά τώρα που έχουμε περάσει σε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, ξέρω εγώ. Έχει γίνει, όχι μόδα να το πω έτσι, Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Ήδη πλαστική χειρουργική που το θέλουμε όλοι. Ας πούμε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο που μπορούμε να διορθώσουμε και μπορούμε να το διορθώσουμε. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η πλαστική χειρουργική και έχουμε και πολύ καλούς Έλληνες πλαστικούς χειρουργούς που χειρουργούν και Ελληνίδες και γυναίκες από το εξωτερικό που έρχονται για να χειρουργήσουν. Το έχω ακούσει αυτό, ότι τελικά έρχονται ιατρικός τουρισμός. Ιατρικός τουρισμός. Έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες και εσείς βέβαια.
και εδώ που είμαστε. Να πούμε ότι είστε και ένας πολύ καλός επιστήμονας, ξέρω γιατί είμαστε έτσι. Χρόνια δεν μπορώ να πω, αλλά σε ξέρω και μιλάμε και στον ελληνικό, σε ξέρω και το διάστημα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Γι' αυτό και θέλω να είσαι εδώ και να μας τα λες και εσύ. Πού μπορούμε να σε βρούμε, να πεις πού μπορούν να σε βρούνε, με το site σου. Έχω ένα site το οποίο δίνει πληροφορίες και ενημερώνει. Είναι www.agaitanis, μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες, .gr. Όπου μπορούν να μπουν. Και να ρωτήσουν κιόλας και ό,τι θέλουν, γιατί υπάρχει και επικοινωνία. Αν θέλετε και το πρόβλημά σας θα απαντηθεί αμέσως. Και να δείτε και τον γιατρό και στο ιατρείο που είναι στην Βασιλής Σοφίας. Στο Hilton δίπλα. Στο Hilton δίπλα. Αλλά με όλες τις πληροφορίες που θέλετε, να μπείτε στο site, θα σας τις εξηγήσει όλες ο κύριος Απόστολος Γαϊτάνης. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Που ήταν εδώ να μας πει ότι μπορούμε να γίνουμε όμορφες. Τώρα καλοκαίρι, σε ένα μήνα. Τι, Ιούνιος είναι. Πιο όμορφες, πιο όμορφες. Πιο όμορφες. Πιο όμορφες. Λέω να με έχει για μοντέλο εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος και της εβδομάδας και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, αν κάνει καλό καιρό να πάτε και κανιά μπανάκι. Πολλά φιλάκια, θα τα πούμε τη Δευτέρα μέσα σε όλα.